Έχουμε κοντά μας το Γενικό Αρχηγό του Γούσου Αργυρούπολης, τον Κώστα Σημάκη. Κώστα, 1-1 τελικά σήμερα, εδώ στην Ηλιούπολη απέναντι στη Διάνα. Προηγηθήκατε με ένα 0, χάσατε και πέναλτι, όμως το 86 σοβαριστήκατε με ένα πέναλτι το οποίο αμφισβητήσατε εσείς. Τελικά, ένα πρώτο σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι και για το τελικό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, ένα κλασικό ντέρμπι τοπικό μεταξύ της Διάνας και του Γούσου Αργυρούπολης. Εμείς στο πρώτο ημίχρονο ευτυχήσαμε να προηγηθούμε. Χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία στο 46 να κάνουμε το 0-2 και ουσιαστικά να κλειδώσουμε το παιχνίδι. Και όσο το παιχνίδι είναι ρευστό, το σκορ 1-0, με μια φάση μπορεί να ισοφαριστείς και να φεύγουμε από το Ηλιούπολης Β' παραπονούμενοι με το 1-1. Δεν θέλω να σχολιάσω την τελευταία φάση που έκρινε ουσιαστικά το παιχνίδι. Νομίζω ότι δεν ήταν πέναλτι. Όσο και δεν μ' αρέσει να ασχολούμαι με τους διαιτητές. Οι Αθηναίοι διαιτητές είναι εξαιρετικοί, τους έχουμε εμπιστοσύνη, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Ευθυμίου έκανε λάθος. Τρίτο 1-1 σειρά. Τι σημαίνει αυτό τώρα για τον Γούσου Αργυρούπολης? Σημαίνει ότι ό,τι παίρνει είναι καλό. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση επαναλαμβανόμενη το 1-1. Θα προσπαθήσουμε στα επόμενα παιχνίδια. Πάρα πολύ δύσκολα. Η κατηγορία είναι δύσκολη. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δίνουμε το 100%. Σήμερα πληρώσαμε το ότι φυσικά δεν βάλαμε το πέναλτι 46 και δεν τελειώσαμε κάποιες φάσεις στην κόντρα γιατί η Διάνα το ρίσκαρε και θα μπορούσαμε να τελειώσει το παιχνίδι πιο νωρίς, αλλά έτσι είναι η μπάλα, συνεχίζουμε, δεν πτωούμαστε, θα στεναχωρηθούμε σήμερα το βράδυ και αύριο θα βάλουμε κάτω τα πράγματα και θα δουλέψουμε για το επόμενο πολύ δύσκολο παιχνίδι στην έδρα μας. Έπαιξαν ρόλο και οι απουσίες που υπήρξαν? Έχουμε μάθει, οι ασθενικές ομάδες πρέπει να είναι μαθημένες στις απουσίες, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για απουσίες, 11 αυτοί, 11 εμείς, προσπαθούμε για το καλύτερο. Και θα προσπαθούμε όσο το δυνατόν να βλέπουμε την ομάδα μας ψηλά. Είμαστε μια ομάδα με χαμηλό μπάτζετ, με νέα παιδιά και δημιουργούμε τώρα την ιστορία στην Α κατηγορία. Και θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο ψηλά γίνεται.